Μελέτη Τσιόδρα Λίτρα εντάσσεται στην ανοιχτή εισαγγελική έρευνα για τις ΜΕΘ. Επανάληψη του 2021 φοβούνται οι επιστήμονες λόγω της Όμικρον. Εκτός ΑΣΕΠ για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού το ΙΕΚ Τουρισμού Κέρκυρας. Τι λένε οι τουρίστες? Σε εξέλιξη τα έργα ασφαλτόστρωσης στους φρεζαρισμένους δρόμους. Θα ολοκληρωθούν άμεσα αν συνεχίσει η καλοκαιρία, λέει ο Καλόγερος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Παρασκευής. Είναι 17 του μηνός και είμαστε μαζί και απόψε για να δούμε τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας. Μιας ειδησιογραφίας που σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο έχει να κάνει με όλες αυτές τις παραμέτρους της μεγάλης υπόθεσης πανδημίας. Με ανησυχητικά δεδομένα τα οποία μάλλον προκαλούν τεράστια ερωτηματικά για το τι θα γίνει με τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και σε ελληνικό επίπεδο. Τις φωνές αγωνίας που μέρα με τη μέρα αρθρώνονται πρωτίστως από νοσοκομεία της περιφέρειας και στη συνέχεια με όλα αυτά τα οποία αποκαλύφθηκαν μετά την έκθεση Τσιόδρα Λίτρα στην Βουλή. Όλη τούτη εδώ ιστορία συνθέτει ένα κριτικό σκηνικό το οποίο έχει και πολιτικές διαστάσεις αλλά πρωτίστως έχει κοινωνικές. Γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές που χάνονται και κυρίως μια πολιτική ευθύνη για την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος υγείας ικανού να δώσει απαντήσεις σε εκείνα τα μεγάλα ζητήματα της υγείας και τις προκλήσεις αυτής της πανδημίας. Πάμε να δούμε τα θέματα και τα δούμε αναλυτικά με την σειρά του ρεπορτάζ και με τη συνεργασία των συναδέλφων με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη μετάλλαξη Όμικρον. Συναγερμός λοιπόν σε όλη την Ευρώπη. Καθώς η παραλλαγή Όμικρον έρχεται στο επίκεντρο στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιστήμονες αναθεωρούν τις προβλέψεις τους για την πανδημία της COVID-19 για το επόμενο έτος. Μόλις λίγες εβδομάδες πριν, οι ειδικοί προέβλεπαν ότι οι χώρες θα αρχίσουν να βγαίνουν από την πανδημία το 2022, έπειτα από τις αναζωπηρώσεις που προκάλεσαν οι παραλλαγές Α, Β, Γ και Δ. Οι πρώτες χώρες που θα έβγαιναν από την πανδημία θα ήταν οι χώρες που θα συνδυάζουν υψηλό επίπεδο έκθεσης των πληθυσμών στον ιό μέσω της προσβολής και υψηλή προστασία του πληθυσμού μέσω του εμβολιασμού. Σε αυτές τις περιοχές αναμενόταν ότι η COVID θα εξελισσόταν σε ενδημική νόσο, ενδεχομένως με λιγότερο σοβαρές περιοδικές ή εποχικές εκρήξεις. Τα εμβόλια, τα οποία ήταν διαθέσιμα για μεγάλο μέρος του 2021 στις πλούσιες χώρες, θα έφταναν το επόμενο έτος στο μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Όμως, η ταχεία εξάπλωση της υψηλής μεταδοτικότητας παραλλαγής Όμικρον, η οποία ανιχνεύτηκε στο τέλος του Νοέμβρη, και η ενδεχομένως μεγαλύτερη ικανότητά της να επαναμολύνει τους ανθρώπους σε σχέση με τις προκατόχους της, υπονομεύουν αυτή την ελπίδα για την εξέλιξη της πανδημίας. Ήδη πολλές χώρες επιστρέφουν στη λήψη μέτρων που είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες φάσεις της πανδημίας. Ταξιδιωτικοί περιορισμοί, χρήση μάσκας, αποφυγή μεγάλων συναθρήσεων τις ημέρες των γιορτών. Αν και δεν βρισκόμαστε πίσω στην αφετηρία, μεγαλύτερο μέρος του κόσμου θα χρειαστεί να εμβολιαστεί ή να εκτεθεί στην COVID για να ξεπεραστεί η πανδημία, όπως δηλώνουν στο Reuters οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι. Οι άνθρωποι έχουν απαυδίσει από την πανδημία και ένα Θεός ξέρει πόσο έχω απαυδίσει κι εγώ. Αλλά αν δεν καταφέρουμε να πιέσουμε τους ηγέτες μας να αναλάβουν δράση επιγόντως, πραγματικά προβλέπω ότι το 2022 θα είναι μια επανάληψη του 2021. Δηλώνει η Δόκτωρ Άντζελα Ράσμουσεν, ιολόγος της Vaccine and Infectious Disease Organization του University of Saskatchewan του Καναδά. Ακόμη και αφού η COVID εξελιχθεί σε περισσότερο ενδημική νόσο, νέες παραλλαγές θα εμφανίζονται και εποχικές αναζωπηρώσεις θα συμβαίνουν τα επόμενα χρόνια. Θα υπάρχει πάντα ένας αριθμός κρουσμάτων της COVID, νοσηλιών και θανάτων, δηλώνει ο Δ. Άμες Αντάλια, ειδικός λοιμοξιολόγος του John Hopkins Center for Health Security. Πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό. Η ελπίδα είναι ότι ο ιός θα εξασθενήσει σε σημείο που δεν θα διαταράξει τη ζωή. Αλλά το να ζεις με την COVID-19 δεν σημαίνει ότι ο ιός δεν αποτελεί πλέον απειλή. Αντίθετα, οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να προσαρμοστούν όταν θα εμφανίσει η επόμενη παραλλαγή, δηλώνει ο Δ. Tom Frieden, επικεφαλής του Resolve to Save Lives και πρώην διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορεί να χρειάζεται σε δεδομένες χρονικές στιγμές να προσδιορίζεται ότι είναι ασφαλέστερο να κάνει κανείς ορισμένα πράγματα σε σχέση με άλλες χρονικές περιόδους. Ορισμένοι επιστήμονες δεν είναι τελείως έτοιμοι να εγκαταλείψουν την ελπίδα ότι ορισμένες περιοχές του κόσμου θα βγουν από την πανδημία τον επόμενο χρόνο. Περισσότερα από 270 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσβληθεί από την COVID σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ενώ το 57% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, που παρέχει ενδυνάμει προστασία η οποία δεν υπήρχε πριν από 2 χρόνια.
χρόνια. Ακόμη και αν αυτή η ανοσία δεν είναι τόσο υψηλή απέναντι στην όμικρον, δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστη και η ανοσία αυτή είναι περισσότερο αποτελεσματική απέναντι στη σοβαρή νόσηση από ότι απέναντι στη μετάδοση, λέει ο Dr. David Doughty, επιδημιολόγος του John Hopkins. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα δεδομένα της εξέλιξης της πανδημίας σήμερα στη χώρα μας με ιδιαίτερη αναφορά, προσοχή και στοιχεία. Προσέξτε, η έννοια του στοιχείου είναι κάτι παραπάνω από πληροφορίες για την Κέρκυρα. Η Δώρα Σπρέα είναι μαζί μου και ξεκινάμε όπως κάθε βράδυ, καλησπέρα Δώρα, από την κατάσταση που επικρατεί στο νησί της Κέρκυρας, όπου πρέπει όχι απλά να την τονίσουμε, να την υπερτονίσουμε, γιατί και εσύ και εγώ στην αίθουσα σύνταξης έχουμε πάρει στοιχεία ανησυχίας που και σε εμάς γεννάνε φόβο. Mm-hmm. Πάμε να σε ακούσουμε. Καλησπέρα Σπύρο, να πούμε ότι στην Κέρκυρα σήμερα καταγράφονται 65 νέα κρούσματα. Ναι. Το μεσημέρι, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, συνολικά στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων και στην πνευμονολογική, ναι, νοσηλεύονταν 39 ασθενείς, ενώ μάλιστα η εφτάκλινη μονάδα εντατικής θεραπείας COVID γέμισε με σύνολο 7 ασθενείς. Η είδηση λοιπόν είναι ότι γέμισε η μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Αν χρειαστεί νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας ένα συμπολίτης μας που ασθενεί στην Κέρκυρα, θα πρέπει να γίνει διακομιδή, δηλαδή να Ακριβώς. φύγει από την Κέρκυρα και να δούμε πού θα πάει, διότι τα Γιάννα Ακριβώς. γεμάτα. Και τα περισσότερα νοσοκομεία των Ιωαννίνων που έχουν μονάδες εντατικής θεραπείας και εκεί είναι πιεστικά γεμάτα. Μπορεί να καταλήξει στη Μακεδονία, στο Ρίο, μπορεί να καταλήξει στην Αθήνα. Κανένας δεν ξέρει ποια θα είναι η κενή και αν βρεθεί κενή. Και κάνουμε συνειδημούς σε σχέση με τις εκτός ΜΕΘ... Ναι, ναι. Εκτός και αν το διασωληνώσουν, μπορεί στην Κέρκυρα να συμβεί αυτό το πράγμα, το οποίο κάνουν οι εντατικολόγοι στην Αθήνα. Δεν το ξέρω. Αν υποστηρίζεται αυτό. Μα δεν έχουμε και μια διοίκηση να μας εξηγήσει και να μας ενημερώσει. Η απόλυτη σιωπή του κυρίου Ρουμπάτη, της ενημέρωσης και της πληροφόρησης, είναι ένας καθρέφτης του τρόπου που αντιλαμβάνεται η πολιτική ηγεσία της χώρας την έννοια της πληροφόρησης και της οργάνωσης κοινωνίας απέναντι στη μάχη της πανδημίας. Και το τραγικότερο όλων είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου έχει και δύο λαϊκά μέλη, δηλαδή δύο κερκυραίες κυρίες, οι οποίες παρακολουθούν το όλο δρόμενο ως κάτι πολύ απλό, σαν να μην αφορά ζωές, πραγματικότητες και οργάνωση ζωής. Πάμε. Πάμε να το δούμε παρακάτω, θα τα δούμε και στο υπάρχει θέμα αυτά, γιατί έχουμε απόψε το βράδυ συγκλονιστική συνέντευξη. Να πούμε επίσης, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ότι σύμφωνα με πληροφορίες και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σε αναστολή βρίσκεται από τις 15 του μήνα από προχθές η λειτουργία του ΔΕΛΤΑ1 τμήματος του Δημοτικού Σχολείου Βρακανιωτίκων. Μάλιστα. Καθώς εκεί νόσησαν, όπως προβλέπει και η διάταξη, 50% συνέναν. Μου το έλεγε στην αίθουσα σύνταξη. Εξήγησε το αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί μιλάμε. Είναι το πρώτο σχολικό τμήμα στην Κέρκυρα, όπου κλείνει. Γιατί? Διότι τα πρωτόκολλα COVID που εφαρμόζονται και ισχύουν από φέτος δεν είχε να κάνει με ένα-δύο κρούσματα που έμπαινε η τάξη σε διαδικασία. Ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με την κλεισίματος τμήματος, πρέπει να ασθενήσουν πολλά παιδιά. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Πρέπει να νοσήσει το 50% συν ένας. Του τμήματος. Του συγκεκριμένου, στο συγκεκριμένο λοιπόν τμήμα έχουμε 14 παιδιά, 14 μαθητές και νόσησαν οι 8. Μάλιστα. Άρα ξεπεράστηκε το 50% συνένα. Αλλά είναι ένας καθρέφτης πραγματικότητας μιας μικρής περιφερειακής κοινωνίας. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ολιγομελές το τμήμα. Αν πάμε δηλαδή σε σχολεία της πόλης της Κέρκυρας, όπου τα τμήματα είναι 25 και 27 παιδιά, μάλιστα, είναι πολύ δυσκολότερο να τεθεί σε αναστολή. Δηλαδή μπορεί να ρωτήσουν 5 παιδιά, γιατί είναι μεγαλύτερα τμήματα. Ακριβώς. Είναι 26, 27. Κυρία Κεραμέως, ήταν large σε αυτά τα πράγματα, παρά τις απόψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αυτοί δεν είναι επιστήμονες, άλλοι είναι οι επιστήμονες. Και παρακαλώ πάρα πολύ, ο αριθμός των 14 περίπου που χρειάζεται να ασθενήσει δεν είναι εύκολα σε ένα τμήμα. Έτσι λοιπόν, αν είναι 4-5 παιδιά, συνεχίζει το τμήμα την διαδικασία της εκπαίδευσης κανονικά. Ακριβώς. Είπαμε πολλά όμως. Πάμε, Δώρα μου. Στη Λευκάδα, να πούμε στα υπόλοιπα νησιά. Στη Λευκάδα έχουμε 10 κρούσματα σήμερα, στη Ζάκυνθο 5, στην Κεφαλονιά 3. Πώς τα έχει καταφέρει η Ζάκυνθος? Με έχει εκπλήξει αυτό το πράγμα. Εντυπωσιακό, ναι, πραγματικά. Ναι. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι έχω και δεύτερες σκέψεις, αλλά αυτές είναι προσωπικές σκέψεις. 5 κρούσματα μόνο σε ένα νησί που έδινε στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο κύμα της πανδημίας δεκάδες κρούσματα.
Ποιο μαγικό ραβδάκι του Αλαντίν συνέδισε τους πάντες? Και αυτό σημαίνει εδώ και αρκετές ημέρες. Όχι λιχνάρι, όχι το ραβδάκι. Έχουμε μονοψήφιους αριθμούς στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, πες μας τώρα πανελλαδικά και περιφέρεια. Στην περιφέρεια Ηπείρου, τα Γιάννενα καταγράφουν σήμερα 89 κρούσματα, η Πρέβεζα 35, η Άρτα 26 και η Θεσπρωτεία 11 κρούσματα. Mm-hmm. Και τα πανελλαδικά είναι 4.766, είναι οι θάνατοι ασθενών 85 και οι διασωληνωμένοι 684. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δώρα. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε αυτό το οποίο όλους μας κατέπληξε με τεράστια ερωτηματικά και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, η έκθεση του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και του καθηγητή Θεόδωρου Λίτρα, δύο κορυφαίων επιστημόνων, σχετικά με το τι συμβαίνει με τις μονάδες εντατικής θεραπείας την εποχή του κορονοϊού και κατά πόσο οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν μία αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Παράλληλα όμως και το μεγάλο θέμα, τι γίνεται με εκείνους οι οποίοι διασωληνώνονται λόγω της ανάγκης εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Τα στοιχεία του Τσιόδρα έχουν εκθέσει τον Πρωθυπουργό, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι δεν το γνώριζε, όταν διαβεβαίνω στην Βουλή ότι δεν ισχύει αυτό το οποίο επισημαίνει ο καθηγητής Τσιόδρας. Το νεότερο που θα δούμε στο ρεπορτάζ είναι ότι έχουμε εισαγγελική έρευνα με βάση το πόρισμα των δύο καθηγητών. Τη μελέτη των καθηγητών Σωτήρη Τσιόδρα και Θεόδωρου Λίτρα για τα δεδομένα του φόρτου νοσηλείας και τη θνητότητα διασωληνωμένων ασθενών με κορονοϊό εντάσσει στην έρευνα που ήδη διενεργεί η Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την κατάσταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας μας. Η μελέτη των δύο επιστημόνων θα ενταχθεί στη δικογραφία που σχηματίζεται εδώ και καιρό στην Εισαγγελία, η οποία θέτει υποδιερεύνηση κάθε αναφορά που δημοσιοποιείται και συνδέεται με την υγεία και προστασία των πολιτών. Τα δεδομένα και τα συμπεράσματα των κυρίων Τσιόδρα και Λίτρα θα τεθούν υπόψη του Εισαγγελικού Λειτουργού που διενεργεί την προκατακτική εξέταση για ζητήματα που αφορούν συνθήκες νοσηλείας και διαθεσιμότητας των μονάδων εντατικής θεραπείας σε ασθενείς με COVID-19. Κυρίες και κύριοι, στο νοσοκομείο της Κέρκυρας έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε αφενός μεν μεγάλο αριθμό ασθενών, με αυτό να είναι μια πιεστική πρωτόγνωρη κατάσταση στους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη. Γιατροί, νοσηλευτές και το λοιπό διοικητικό προσωπικό. Μέρες τώρα έχουν βγει οι συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο της Κέρκυρας και των εργαζομένων νοσηλευτών και διοικητικού προσωπικού, αλλά και των γιατρών, και λένε ότι αυτό που υποσχέθηκε η κυβέρνηση όταν έθεσε σε αναστολή συναδέλφους μας δεν έχει ισχύσει, δεν έχουν καλυφθεί αυτές οι θέσεις. Εμείς προσπαθήσαμε να πάρουμε μία απάντηση και πήραμε σήμερα, θα τη δείτε, θα την κρίνετε και θα την αξιολογήσετε εσείς, μία απάντηση από τον κύριο διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Ρουμπάτη, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι αυτά είναι λόγια, σκέψεις και καταγγελίες που τις κατασκευάζουμε εμείς, οι δημοσιογράφοι. Πάμε λοιπόν να δούμε περισσότερα και θα πάρετε και μία γεύση του τι λένε οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Το ΣΤΑΡΤ, θέλοντας να δώσει συνέχεια στο κεφάλαιο της υγείας, βασισμένο σε πραγματικές καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας, που έγιναν στο σταθμό μας και όχι ανυπόστατες δημοσιογραφικές πληροφορίες, επεδίωξε να επικοινωνήσει με το διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, Λεωνίδα Ρουμπάτη, προκειμένου να έχει επίσημη ενημέρωση σε σχέση με την υποστελέχωση και ζητήματα που αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Σύμφωνα με τον κύριο Ρουμπάτη, οι καταγγελίες που έγιναν δημοσίως στο ΣΤΑΡΤ προέρχονται από το ίδιο το μέσο και τους δημοσιογράφους του, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι επρόκειτο για επίσημες δηλώσεις και αναφορές τόσο του Σωματείου Εργαζομένων όσο και της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας. Μάλιστα, υποστήριξε, χωρίς να δίνει ακριβή αριθμό, ότι από τις 60 θέσεις εργαζομένων που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, ορισμένες έχουν ήδη αναπληρωθεί, διαψεύδοντας έτσι την Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων περί του αντιθέτου. Στα επίμονα δημοσιογραφικά ερωτήματα προέτρεψε όσους επιθυμούν να καταγγείλουν κάτι σχετικό να το πράξουν απευθυνόμενοι στην αστυνομία, ενώ οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν βρεθεί σε αναστολή με νόμο του κράτους. Θυμίζουμε ότι μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ, ο πρόεδρος της ΕΓΕΣΥ, Πέτρος Αργύτης, είχε δηλώσει τα εξής. Είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι το πρόβλημα είναι η στελέχωση. Ήδη οι γιατροί ήταν πριν, ήδη οι νοσηλευτές ήταν πριν. Μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στη δουλειά τους. Τι έγινε, και φτάνουμε σε ένα σημείο να έχουμε διπλάσιο ποσοστό θνητότητα στην περιφέρεια από ότι τα κεντρικά νοσοκομεία? Είναι ξεκάθαρο, η στελέχωση. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή που έχουμε στη ΜΕΡ είναι ότι δεν υπάρχει περαιτέρω ενίσχυση σε γιατρούς.
έχουν διπλασιαστεί τα κρεβάτια, είναι δύο διαφορετικές αίθουσες. Πανδικά είστε γιατί να πάει το ένα μέρος στο άλλο και όταν λέμε στη μέση δεν καθόμαστε να αλλάξουμε κτλ. Τρέχουμε να πάμε πάνω στον ασθενή. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, την πολυτέλεια μάλλον, να χάσουμε αυτά τα πέντε λεπτά όταν πάει ο συναγερμός, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε και αποστολωθούμε. Πρέπει να υπάρχει προσωπικό μέσα. Και το τι έχουμε κάνει. Να πω μπράβο, καταφέραμε, πήραμε τρεις μόνιμες θέσεις για γιατρούς. Επίσης, η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, Ντίνα Ιωάννου, είχε αναφέρει τα ακόλουθα. Ήδη έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το νοσοκομείο. Πρώτον, λόγω αύξησης ασθενών και στις μονάδες του COVID, αλλά και στις υπόλοιπες κλινικές. Δεύτερον, λόγω της υπάρχουσας υποστελέχωσης πριν από τις αναστολές. Και τρίτον, λόγω των αναστολών. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί το γεγονός ότι δεν έχουν αντικατασταθεί οι συνάδελφοι, 62-63 συνάδελφοι, mm-hmm. πρώτον. Και δεύτερον, έχουν φύγει προς άλλα νοσοκομεία με μετακινήσεις επικουρικό προσωπικό. Για αυτούς όλους τους λόγους, αυτή τη στιγμή οι αντοχές τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και γενικότερα, έχουν εξαντληθεί το ίδιο του προσωπικού. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει προσλήψεις επικουρικού προσωπικού και όχι μόνο, γιατί ο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Τι γίνεται? Βλέπουμε ότι με διάφορα αιτήματα εργαζομένων, οι οποίοι έχουν υλοποιηθεί από τις διοικήσεις και την κυβέρνηση, έχουν μετακινηθεί σε όμορφα νοσοκομεία της χώρας μας. Αυτό τι συνεπάγεται? Συνεπάγεται ότι έχουμε λιγότερο προσωπικό πρώτον, και δεύτερον αυτοί οι συνάδελφοι δεν έχουν αντικατασταθεί. Ακριβώς. Και πληρώνεται με το προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Και επιπλέον, ένας επιβαρυντικός ακόμα παράγοντας, τον οποίο τον έχουμε ξεχάσει, είναι οι συνταξιοδοτήσεις. Οι πολλές συνταξιοδοτήσεις που θα γίνουν μέχρι τέλος του χρόνου και φυσικά και αρχές του επόμενου χρόνου. Φεύγουν πάρα πολλοί συνάδελφοι να προλάβουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα. Ναι. Το Μάρτιο θα λήξουν όλες οι συμβάσεις, αρχίζουν και λίγο τις συμβάσεις του επικουρικού προσωπικού. Οπότε τι κάνουμε, για ποια δημόσια υγεία μιλάμε και για ποιο σχέδιο μελλοντικό μιλάμε, αναβάθμισης ή υποστελέχωσης και υποβάθμισης του μοναδικού νοσοκομείου μας? Κυρίες και κύριοι, είναι η Ρόλα Λαμασίμου. Το όλο θέμα, καλησπέρα Ρό, έχει πάρει διάσταση, μεγάλη διάσταση. Mm-hmm. Με ένα διοικητή να απαντάει με τον τρόπο που ο ίδιος επέλεξε να απαντήσει. Δεν είναι και η πρώτη φορά που τα βάζει με τα μέσα ενημέρωσης. Θυμίζω τη συνέντευξη τύπου που έλεγε ότι εμείς δεν θα απολογούμαστε στους δημοσιογράφους. Μάλλον θα τα βάλει και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος το μεσημέρι μου είπε εθαρσώς ότι υπάρχει ζήτημα στην υποστελέχωση, όχι τώρα, διαχρονικά, αλλά και σήμερα. Ναι. Μου είπε ο κύριος Καλούδης. Λοιπόν, έχουμε όμως την παρέμβαση του Αλέκου Αυλονίτη, mm-hmm. του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, και έχουμε και ένα άλλο θέμα που και εσύ και εγώ το έχουμε παρακολουθήσει στη ροή του προγράμματος του ΣΤΑΡΤ, που έχει να κάνει με το περίφημο ΙΕΚ τουρισμού. Ακριβώς. Που είπαμε όλοι ότι εντάξει, παιδιά, φωνάξαμε, πήραν διαβεβαιώσει θεσμικοί παράγοντες, αλλά. Πάμε να ξεκινήσουμε, με την υγεία και τον Αλέκο τον Αυλονίτη, ο οποίος θέλει λίγο το πολύ, λέει ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Μάλιστα, με αφορμή την ημέρα που καταγράψαμε 130 θανάτους, λέει ότι δεν είναι ευχαριστοτήθηκο να μιλά κανείς για θανάτους. Όμως, καλούμαστε να το κάνουμε γιατί η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει όποιον δεν καταφέρει να εισέλθει σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αναφέρεται στα επιστημονικά στοιχεία ότι το 38,5% των θανάτων θα μπορούσε να έχει αποφευθεί και επισημαίνω ότι η κυβέρνηση δεν έχει ούτε τη βούληση και καμία ελπίδα για να αντιμετωπίσει συνολικά το θέμα, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει προτάσεις από την αντιπολίτευση. Χάνεται καθημερινά κόσμος εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Δεν υπάρχει ίχνος ντροπής και ενσυναίσθησης, λέει ο κ. Αυλονίτης. Ναι, πρόσεξε. Θα πω κάτι το οποίο το έλεγα και χθες και τα λέμε συνέχεια mm-hmm. μαζί. Σήμερα στο νοσοκομείο της Κέρκυρας έχουμε 7 κλίνες γεμάτες. Θέλω να σου πω ότι αυτό το ζήσαμε το μεσημέρι, όταν είχαμε 5 έγιναν 6 και οι 6 μέσα σε πολύ λίγο έγιναν 7. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να το λέω ίσως για να καταλάβουν οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει το μέγεθος του δράματος, είναι ότι ο άνθρωπός σου διασωληνώνεται και ακολουθεί μια πορεία την οποία το σύστημα υγείας τον βάζει στην αναζήτηση μιας κλίνης.
Μεθ. Να πούμε ότι σε αυτούς τους ανθρώπους που νοσηλεύονται. Μπορεί να καταλήξει τώρα, Αλεξανδρούπολη. Στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων και στην πνευμονολογική υπάρχουν κάποιοι που είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Και εκείνη η αγωνία των γιατρών για το τι θα γίνει αν χρειαστεί. Ναι, ναι. Μία ακόμα διασωλήνωση. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα δραματικά. Γιατί σπυροδένουν το κρεβάτι και το οξυγόνο. Και μα τα είχε πει ο Βασιλακόπουλος. Εσύ τον άκουγες, εσύ με είχες ενημερώσει. Λοιπόν, είναι... Λέμε τώρα για τον Τζιόδρα. Μπράβο. Και για τον ακριβώς. Λίτρα. Πει ο αλλά ο Βασιλακόπουλος εδώ και 20 μέρες σε τηλεοπτικό πάνελ είπε: παιδιά, τη φτιάξαμε αρονάρων. Και χωρίς να είναι συλλεγόμενες κτλ. Λοιπόν, στο ΙΕΚ τουρισμού, λοιπόν, ο κύριος Κικίλιας τι έκανε. Ο κύριος Κικίλιας για ακόμα μια φορά μας εξήγησε. Ο άξιος αυτός πολιτικός. Ναι. Γιατί δεν συμπεριέλαβε στην πρόσφατη προκήρυξη για πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων προσωπικού καμία θέση για το ΙΕΚ τουρισμού της Κέρκυρας. Είναι η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων για τον κόσμο, λοιπόν, για να καταλαβαίνει, για την οποία συζητούσαμε. Και σύμφωνα με τον προσωρινό διευθυντή, ο οποίος θα μείνει μέχρι το Φεβρουάριο, ναι, αυτή τη στιγμή η σχολή είναι με 3 μόνο άτομα προσωπικό με 8μηνη σύμβαση και πρέπει για την εύρυθμη λειτουργία να έχει τουλάχιστον 4 μόνιμους υπαλλήλους και εποχικούς. Και να είναι μια εκπαιδευτική δομή με αξιοπρεπή χαρακτηριστικά. Αυτά τα λέει ο κύριος Μπακίρας. Και ο κύριος Μπακίρας έφυγε. Ναι. Ο κύριος Κικίλιας δεσμεύτηκε στους φορείς με ένα κοινό δελτίο τύπου, μάλιστα βγήκαν τότε από το Υπουργείο, ότι όλα θα λυθούν. Ναι. Από ό,τι βλέπουμε, η Κέρκυρα δεν υπάρχει στο σχεδιασμό. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρο. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε για το ΙΕΚ τουρισμού. Ρωτήσαμε απόψεις από τους εκπροσώπους των τουριστικών φορέων, οι οποίοι επικοινώνησαν, μίλησαν και συναντήθηκαν με τον κύριο Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Εκτός προκήρυξης του ΑΣΕΠ, έμεινε το δημόσιο ΙΕΚ τουριστικών επαγγελμάτων Κέρκυρας για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, προκαλώντας ευνηδιασμό στην τοπική κοινωνία, δεδομένου των πολύ σοβαρών προβλημάτων υποστελέχωσής του, τα οποία γνωρίζει επακριβώς το αρμόδιο Υπουργείο. Σύμφωνα με τον προσωρινό διευθυντή της σχολής, που θα παραμένει στη θέση αυτή μέχρι τον Φεβρουάριο, το ΙΕΚ τουρισμού της Κέρκυρας υπολειτουργεί με 3 μόνο άτομα προσωπικό με 8μηνες συμβάσεις που λήγουν τον προσεχή Ιούνιο, ενώ για την εύρυθμη λειτουργία του απαιτούνται τουλάχιστον 4 μόνιμοι υπάλληλοι και άλλοι τόσοι εποχικοί. Το ζήτημα πάντως της εύρυθμης λειτουργίας του δημόσιου ΙΕΚ τουριστικών επαγγελμάτων Κέρκυρας ανέδειξε πρόσφατα το ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. Την ίδια ώρα, στη μη συμπερίληψη του ΙΕΚ τουρισμού του Κέρκυρας στην προκήρυξη του Υπουργείου, αναφέρεται σε ανακοίνωση του βουλευτής Κέρκυρας του Κινάλ, Δημήτρης Μπιάγκης. Το ΣΤΑΡΤ μίλησε με τους τουριστικούς φορείς της Κέρκυρας για το θέμα. Δεν είχε μέσα την Κέρκυρα για τους μόνιμους και εκπλαγήκαμε όλοι. Ζητήσαμε μια απάντηση μέσω του Υπουργείου. Από ό,τι φαίνεται, το ΑΣΕΠ κάνει κάποια μεγάλη χρονική περίοδο για να βγάλει τις προκηρύξεις του. Οπότε οι προκηρύξεις που βγήκαν τώρα δεν ήταν με βάση τις ανάγκες που υπήρχαν τώρα, αλλά με αυτές που είχαν ζητηθεί πριν περίπου 2-3 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, θα προσπαθήσει, γίνει μια προσπάθεια από τις προσλήψεις που θα γίνουν σε άλλα ΙΕΚ να ζητηθούν να μεταφερθούν κάποιοι υπάλληλοι στην Κέρκυρα. Αυτό όμως είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο. Και από εκεί πέρα, για τους 8 μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν ζητηθεί με βάση την τελευταία προκήρυξη που γίνει το ΑΣΕΠ, αυτό προχωράει ακόμα. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η προκήρυξη, γιατί καταλαβαίνετε, όπως σας είπα τώρα, αυτή που βγήκε τώρα είναι προκήρυξη εδώ και 2-3 ετών. Και προσπαθούμε να πιέσουμε να βρεθούν και λύσεις άλλες, ώστε να μπορέσει το ΙΕΚ να έχει το προσωπικό, το μόνιμο που χρειάζεται και να μην είμαστε συνέχεια με τους 8μηνίτες, οι οποίοι αποτελούν μια προσωρινή λύση, αλλά όχι κάτι το οποίο θα μας δώσει μια πνοή για το μέλλον, που αυτό χρειάζεται πολύ. Βεβαίως και δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα επικοινωνήσουμε με το γραφείο του κυρίου Υπουργού για να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Η δέσμευση την οποία είχε κάνει όταν πήγαμε και έχουμε βγάλει και εξάλλου και ένα κοινό δελτίο τύπου που μπορείτε να το αναζητήσετε και να το δείτε, ήταν ότι θα γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες οι οποίες χρειάζεται να γίνουν για να μπορεί να είναι εύρυθμη η λειτουργία του ΙΕΚ. Ως προς την ημερομηνία και την κάλυψη κάποιων θέσεων, όντως έχουν γίνει. Από εκεί και πέρα όμως ακόμα έχουμε να συζητήσουμε και το θέμα του διευθυντή στο ΙΕΚ. Πάλι επίσης στον κύριο Υπουργό, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε και βέβαια και το θέμα του ΙΕΚ, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να έχουμε μια υπόσχεση και μια λύση πάνω στο θέμα αυτό. Διότι όπως ξέρετε, ο κύριος Τζουμάνης, ο οποίος έχει συνεισφέρει αρκετά στη λειτουργία του ΙΕΚ, από ό,τι γνωρίζουμε θα παραμείνει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Αλλά σε επικοινωνία που είχαμε και μαζί του, αν τελικά χρειαστεί, θα μείνει μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς. Βέβαια, όπως σας είπα, θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση στο θέμα του ΙΕΚ τουρισμού, διότι έχει ανάγκη από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό,
Διότι, όπως ξέρετε, είναι και η πρακτική το καλοκαίρι των μαθητών, τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουν και τους θερινούς μήνες. Αυτή τη στιγμή έχουν μόνο 3 άτομα από ό,τι γνωρίζω διοικητικό προσωπικό, είναι 8 μηνύτες. Και όταν τελειώσει η σχολική χρονιά, θα έχουμε πάλι για την αρχή για νέο προσωπικό. Αυτό είναι απαράδεκτο βέβαια. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα όλοι μας για την ομαλή λειτουργία της σχολής. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Παρασκευής, είναι 17 του μηνός Δεκεμβρίου και στην τοπική μας πραγματικότητα συζητάμε πολύ έντονα, πολύ σοβαρά. Το θέμα της δημόσιας υγείας με τεράστια δεδομένα, δεδομένα τα οποία προκαλούν όχι απλά ερωτηματικά, προκαλούν κάτι πολύ περισσότερο σε εκείνον ο οποίος συνειδητοποιεί, αισθάνεται και αντιλαμβάνεται ότι η δημόσια υγεία είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο της συγκρότησης και της ανάπτυξης μιας κοινωνίας. Χθες το βράδυ στην εκπομπή «Υπάρχει θέμα» φιλοξενήσαμε τον κυρία Κομάνεση, τον πρόεδρο των εργαζομένων στον ψυχιατρικό τομέα του νοσοκομείου. Για το θέμα των ασθολών, ιρίς το εμπαρόδο όμως, μέσα από την κουβέντα βγήκε και ένα ακόμη συνταρακτικό στοιχείο για τις μόνιμες και σταθερές ελλείψεις στο νοσοκομείο της Κέρκυρας και για τις επιπτώσεις αυτού του γεγονότος στους ανθρώπους οι οποίοι προστρέχουν στο νοσοκομείο για την θεραπεία τους. Ο κύριος Παπατσόνης είπε ότι όσοι πηγαίνουν στα οξέα και θεραπεύονται οξέα περιστατικά, δεν υπάρχει πολλές φορές δυνατότητα να περάσουν στα άλλα επίπεδα της ψυχιατρικής αγωγής. Γιατί έχουν καταργηθεί δομές και γιατί λείπει και προσωπικό. Δείτε λοιπόν αυτή την παράμετρο του λόγου του που είναι τεράστιας σημασίας για τη δημόσια υγεία στο νησί. Άλλο πρόβλημα σε εμάς, εκτός από αυτό, είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι λιμνάζουν τα περιστατικά. Δηλαδή, φανταστείτε, ενώ. Για ξαναπέστε το αυτό, λιμνάζουν τα περιστατικά, δηλαδή. Δηλαδή, πώς να σας το πω. Είναι έτσι δομημένο το σύστημα αυτή τη στιγμή, στο οποίο τα περιστατικά τα οποία έρχονται κανονικά, όταν πάει κάποιος στα οξέα, μετά όταν βελτιωθεί, εννοείται πως θα ανέβει στη δραχεία, μετά θα πάει σε ένα ξενώνα, θα πάει σε ένα οικοτροφείο, θα κινηθεί μέσα στο σύστημα. Αυτή τη στιγμή έχει μπουκώσει στην πραγματικότητα το σύστημα. Εγώ έχω ανθρώπους μέσα στα οξέα που είναι μέσα σε 4 τείχους. Και πρέπει να πάνε παραπέρα. Είναι 9 μήνες. Και δεν μπορούν να φύγουν. Αυτό όμως. Αυτό που λέτε είναι συγκλονιστικό. Ακριβώς. Μακάρι να άκουγε ο Γκίκας και η Ανδριώτη απόψε. Καλό βράδυ, και θα είναι το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουμε την επόμενη συνομιλία μας. Γιατί έχει κλείσει το οικοτροφείο των Πεντζών, είχε κλείσει προηγουμένως το οικοτροφείο της Κλίμακας. Αυτά είπε ο κύριος Παπατσόνης, είναι μια συζήτηση την οποία εμείς θα τη συνεχίσουμε την κάνουμε, διότι η καταγγελία δεν έχει να κάνει μόνο με τις αναγκαιότητες ή τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω COVID, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο το κράτος, η πολιτεία, η κυβέρνηση έχει στέρξει, έχει στηρίξει αυτό το κρίσιμο τομέα που λέγεται ψυχική υγεία. Καλησπέρα Κυριάκο, ο Κυριάκος Μάνης μαζί. Καλησπέρα σας, μαζί καλό βράδυ στους φίλους τον κύριο και Παπατσόνη. Φίλες. Και προσπαθώ, το λέω καιρό τώρα, να καταλάβω το κατά πόσο τούτη εδώ η κοινωνία, στη θεσμική της εκπροσώπηση και στην κοινωνική της υπόσταση, έχει αντισώματα. Διότι να βγαίνει χθες ο πρόεδρος των εργαζομένων και να λέει αυτά τα οποία μας είπε, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θεραπεύεται και πρέπει να πάει σε ένα ανώτερο επίπεδο εξέλιξης και ίασης και είναι αναγκαστικό να παραμείνει ως λιμνάζοντα ύδατα. Ας τον το πω εγώ στη συνέχεια. Ναι, εξαιτίας της δραματικής έλλειψης προσωπικού, είναι παρκαρισμένος. Αν όχι στα αζήτητα, παρκαρισμένος σε μια γωνιά, σε κάποια κλινική, ενώ κανονικά με τη σωστή θεραπεία έπρεπε σιγά σιγά να οδηγείται προς τις δομές. Ναι. Και εκτός ψυχιατρικού νοσοκομείου. Με στόχο την τελική ίαση, έτσι, την επανένταξη στην κοινωνία. Όπως ακριβώς συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων, εκτός από τα πολύ δύσκολα περιστατικά. Και όταν το λέει ένας δημοσιογράφος, εντάξει, μπορεί να φανεί ότι είναι αντιπολιτευτικός, υπερβολικός και να κριθεί και αυτός για την εγκυρότητά του από τον κύριο Ρουμπάτη που μπορεί να διαφωνεί. Όταν του λέει όμως ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στον ψυχιατρικό τομέα του νοσοκομείου, νοσηλευτής ο ίδιος, οφείλει μάχημος, η τοπική κοινωνία διά των εκπρόσωπων της να λάβει σοβαρά υπόψη αυτή την κραυγή αγωνίας, να τον καλέσει και να του πει: «Φράνθρωπε μου, τι κατήγγειλες χθες το βράδυ στο Start και στο Υπάρχει θέμα. Είναι έτσι τα πράγματα?» Και πρόσεξε, η περιγραφή της κατάστασης είναι δραματική και πριν έρθει η πανδημία.
Απλά τώρα με τον COVID και την αναστολή κάποιων από το νοσηλευτικό, κυρίως προσωπικό, τα πράγματα δυσχέρανε κατά πολύ. Φεύγουν με συνταξιοδότηση υπάλληλοι και δεν αντικαθίσταται. Από το 10, δύο μόνο προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον ψυχιατρικό τομέα. Ακούστε με. Οι γιατροί έχουν δυνατή φωνή μέσω της ΕΓΕΣΥΚ στο νοσοκομείο. Το ίδιο και το υπόλοιπο προσωπικό μέσω του συλλόγου. Φωνή δυνατή οι ψυχιατρικά ασθενείς έχουν, αν δεν βγει κάποιος παπατσόρης να πει αυτά που είπε και να το μάθουν οι δημοσιογράφοι κατ' επέκταση κοινή γνώμη. Εδώ περιμένω τώρα τα αντανακλαστικά της κυρίας Ανδριώτη να πάρει τηλέφωνο τον Καρβέλη και να του πει τι κατήγγειλε ο άνθρωπος για τον ψυχιατρικό τομέα. Των βουλευτών εννοείται της αντιπολίτευσης. Εγγράφω. Γιατί όχι και του Γκίκα. Δεν περιμένω κάτι από τον κύριο Ρουμπάτη, εκτός από την είδηση ότι αργά ή γρήγορα θα τον στείλουν σπίτι του. Διότι, εκτός των άλλων, για τα οποία κρίνεται όχι από εμάς, από την κοινωνία και από την κυβέρνηση που τον έχει διορίσει, δεν υπερασπίζεται το δικαίωμα του πλουραλισμού και της πολυφωνίας στην ενημέρωση. Και αυτό εγώ δεν μπορώ να το δεχθώ ως δημοσιογράφος. Την άκουσα. Ως υπηρέτης. Είναι καταγγελίες των δημοσιογράφων αυτά να τα βλέπουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι πολιτευόμενοι. Και λέει ότι το ΣΤΑΡΤ δίνει δικά του στοιχεία. Ναι. Εμείς αντιπαραβάλλουμε δηλώσεις Ιωάννου, Αργίτη, χθες το βράδυ Παπατσόρη. Και όσων κατά καιρούς τα έχουν πει. Και Κακαβίτσα. Λοιπόν. Τώρα, αν ο Κακαβίτσας είναι πρώην διοικητής, δεν θα λογοδοτήσει στον κύριο Ρουμπάτη, επειδή είναι και εκπρόσωπος των οικογενειακών γιατρών. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Κυριακό. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο και αυτό ενδιαφέρον. Έχουμε σύγκρουση. Σύγκρουση κορυφής. Είναι πρώην Περιφερειακή Αρχή με την νυν Περιφερειακή Αρχή. Θόδος Γαλιατσάτος και Ρόδη Κράτσα Κεροπούλου έχουν διασταυρώσει τα ξύφη τους με αφορμή μια ερώτηση που καταθέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο πρώην Περιφερειάρχης σχετικά με την υπόθεση του λιμανιού της Λευκύμης. Θυμίζω ότι με βάση αυτά τα οποία είπε ο Στέφανος Γκίκας, το λιμάνι της Λευκύμης οδεύει προς ιδιωτικοποίηση. Οξία κριτική στην Περιφερειακή Αρχή άσκησε για ακόμα μια φορά ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ Θεόδωρος Γκαλιατσάτος και μεταξύ άλλων και για την περίπτωση του λιμανιού της Λευκύμης. Όπως επισημαίνει ο εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ, που λειτουργεί με ειδικό νομοθετικό καθεστώς για το ακαταδίωκτο των πράξεών του, ήλθε επί τόπου για να αποτιμήσει την αξία του, προκειμένου να το ξεπουλήσει στα καραδοκούντα ναυτιλιακά συμφέροντα, με συμπεριφορά επικυριάρχου, τη στήριξη από τον τοπικό βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τη σιωπηρή ανοχή του Δημάρχου Νότιας Κέρκυρας. Ο κ. Γκαλιατσάτος υπογραμμίζει μάλιστα ότι κανείς τους δεν ενδιαφέρθηκε να ενημερώσει και να ζητήσει την άποψη των πολιτών της περιοχής για το θέμα, απαξιώνοντας την τοπική αρχή και την κοινωνία της Λευκύμης προς το συμφέρον μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Η ερώτησή μας στοχεύει να αναδείξει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή την περίοδο και το οποίο ενισχύεται τόσο από τα κυβερνητικά μέτρα, από τον τρόπο που η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να επεμβαίνει σε ζητήματα που αφορούν στις τοπικές κοινωνίες και στην κατεύθυνση αυτή διορθώνει και συντάσσει ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες και ταυτόχρονα να επισημάνει το γεγονός ότι οι τοπικές αρχές και προκειμένου η Περιφερειακή Αρχή δεν αντιδρά καθόλου σε αυτό. Από την πλευρά της η Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσον Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου σημείωσε ότι η επικείμενη επένδυση στο λιμάνι της Λευκύμης αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Η ίδια είχε συνεργασία με τον Δήμαρχο Κώστα Λέση και κατέληξε ότι υπάρχουν τρεις πυλώνες οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη σε οποιαδήποτε επιχείρηση αξιοποίησης της εγκατάστασης. Να διατηρηθεί ως πύλη εισόδου και μάλιστα με τρόπο που να επιφέρει ακόμη περισσότερα έσοδα, επίσης η επένδυση να προβλέπει διαθέσιμο χώρο για τους αλλοίες και επίσης να δημιουργηθεί μαρίνα που θα αναβαθμίσει την περιοχή. Η Περιφερειάρχης προτίθεται να συγκαλέσει σύσκεψη με τη συμμετοχή του μελετητή και των εκπροσώπων του ΟΛΚΕ και του ΤΑΙΠΕΔ και στη συνέχεια να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία για τα αποτελέσματα. Εμείς θέλουμε καταρχάς να ενημερωθούμε εμείς, σαν Περιφερειακή Αρχή για αυτή την υπόθεση, διότι δεν βρήκαμε κάποια αναφορά να έχει γίνει στο παρελθόν μια δημόσια διαβούλευση, γιατί η υπόθεση λιμάνι της Λευκύμης δεν γεννήθηκε σήμερα, αλίμονο και να μην ήταν πάντα ένα ζητούμενο.
Άρα εμείς δεν έχουμε βρει αποτελέσματα μιας δημόσιας διαβούλευσης για το λιμάνι της Λευκύμης που είχε προηγηθεί, διότι ας πούμε στη Ζάκυνθο είχαν προηγηθεί δημόσιες διαβουλεύσεις, στην Κεφαλονιά το ίδιο, χωρίς συμμετοχή της περιφέρειας επί εποχής κυρίου Γαλιατσάτου στην Κεφαλονιά. Μια πολύ τυπική συζήτηση είχε γίνει που καθόλου δεν λέγεται, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί δημόσια διαβούλευση. Εμείς προκαλέσαμε σήμερα η νέα Περιφερειακή Αρχή στην Κεφαλονιά μια ευρύτερη δημόσια διαβούλευση, αλλά αυτό μας το ζήτησε και το Υπουργείο, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη μελέτη του λιμανιού του Αργοστολίου. Εδώ δεν μας το ζήτησε κανείς, δεν μας κάλεσε κανείς πουθενά. Εμείς από μόνοι μας θέλουμε να έχουμε μία ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς για το λιμάνι αυτό, διότι έτσι είμαστε και εμείς πιο αξιόπιστοι συνομιλητές και με το Δήμο και με την τοπική κοινωνία, όταν γνωρίζουμε όλες τις παραμέτρους. Ένα-δύο μήνες ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη μελέτη περιοδικών επιπτώσεων του λιμανιού της Λευκύμης. Τότε η παράταξή μας ζήτησε να μάθει εάν ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας γνωρίζει το θέμα και αν έχει ο ίδιος νομοδοτήσει επ' αυτού ή εκφράσει κάποια άποψη. Απαιτήθηκε ότι δεν υπήρχε προηγούμενη ενημέρωση του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, ούτε είχε εκφραστεί κάποια άποψη. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε στην κυρία Κράτσα να παραμείνει το θέμα ανοιχτό και να νομοδοτήσουμε σε προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού πρώτα ξέρουμε, λάβουμε υπόψη μας ποια είναι η γνώμη του ίδιου του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας. Κυρίες και κύριοι, το θέμα των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα με την επωνυμία Μπάλος παραμένει στο προσκήνιο και λόγω των διεκδικήσεων που έχουν εκείνοι οι οποίοι πλήγησαν, αλλά και λόγω των ζητημάτων που προκύπτουν από το γεγονός ότι η πολιτεία με πολύ δειλό τρόπο έχει σταθεί στις αναγκαιότητες που η ίδια η αυτοδιοίκηση έχει προβάλει. Ένα από τα χωριά της Κέρκυρας, τα οποία πλήγησαν περισσότερο, είναι το χωριό Βυρός. Το ζήτημα της μεγάλης κατολίσθησης και επικίνδυνης για σπίτια, νοικοκυριά και πραγματικότητες ευρύτερης περιοχής έχει φέρει στη Βουλή η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Η ερώτηση του Κωνσταντίνου Χίτα, βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Λύσης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών με θέμα κατάρρευση του οδοστρώματος στο Βύρο Κέρκυρας έχει ως εξής. Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Κέρκυρας, τραγική είναι η κατάσταση που επικρατεί σε κεντρικό δρόμο στην περιοχή του Βυρού. Η σταδιακή του καθίζηση, η οποία ξεκίνησε από την κακοκαιρία Μπάλος και η μετέπειτα απόσπαση και κατάρρευση μεγάλου τμήματος αυτού, κατέστησαν σε σημαντικό βαθμό απροσπέλαστο τον εν λόγω κεντρικό δρόμο. Επιπροσθέτως, παρακείμενες κατοικίες και προσκείμενες προς τον δρόμο αντίστοιχες σχεδόν αιωρούνται, με επικείμενη την πιθανότητα, εάν το φαινόμενο συνεχιστεί, να τεθεί ακόμα και ζήτημα εγκατάλειψης αυτών. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί, προτίθεστε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες τοπικές δημόσιες υπηρεσίες για την ταχύ αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας στον ανωτέρη κεντρικό δρόμο του Βυρού της Κέρκυρας πριν η γενικότερη κατάσταση στον ως άνω δρόμο επιδεινωθεί σε μη αναστρέψιμο βαθμό? Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Μέρα με τη μέρα βλέπουν το φως δημοσιότητας πολλές δημοσκοπήσεις και μετά την πολιτική αλλαγή στην ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής. Έχουμε μία δημοσκόπηση, είναι η Τάσης, πιο σωστά, γιατί ακολουθεί την ίδια μεθοδολογία και αφορά το ίδιο δείγμα, της MRB. Πάμε να το δούμε και αμέσως μετά με τον Γιάννη Παργινό σε ένα γρήγορο σχολιασμό αυτών των δημοσκοπικών δεδομένων. Διψήφια διαφορά διατηρεί η Νέα Δημοκρατία από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπει το Κινάλ να τον πλησιάζει, καθώς το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη καταγράφει σημαντική άνοδο. Σύμφωνα με τις τάσεις της MRB το Δεκέμβριο του 2021 για την πολιτική κατάσταση στη χώρα, στην πρόθεση ψήφου συλλογή στοιχείων από 13 έως 14 12, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 11 μονάδες, καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 30,7%.
έναντι 19,7% του ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτο κόμμα το ΚΙΝΑΛ με 13,5% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 4,1%, η Ελληνική Λύση με 3,8%, το ΜΕΡΑ25 με 2,7%. Η αδιευκρίνηση ψήφος ανέρχεται σε 19,1%. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ΚΙΝΑΛ συγκέντρωνε ποσοστό 10,5% το διάστημα 1η έως 10 Δεκεμβρίου. Το ποσοστό όμως έφτασε στο 13,5% για το διάστημα 13 έως 14 Δεκεμβρίου, μετά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία. Τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου το διάστημα 1 έως 10 Δεκεμβρίου. Νέα Δημοκρατία 31,3%, ΣΥΡΙΖΑ 21,2%, Κίνημα Αλλαγής 10,5%, ΚΚΕ 4,6%, Ελληνική Λύση 3,9%, ΜΕΡΑ 25,3%, Έλληνες για Πατρίδα 1,9%. Στην παράσταση νίκης προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 51%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 20,1%. Η επιλογή κανένα κόμμα, ποσοστό 11,9%. Στο ερώτημα για το ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ποσοστό 41,1%, ο Αλέξης Τσίπρας 29,8%, ενώ κανένας από τους δύο ποσοστό 24,4%. Στο ερώτημα σχετικά με τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ποσοστό 37,4% ευνοϊκών απόψεων και 45% όχι ευνοϊκών. Ο Αλέξης Τσίπρας 30,7% ευνοϊκές και 50% όχι ευνοϊκές, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 30,4% ευνοϊκές και ποσοστό 13,8% όχι ευνοϊκές. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συγκεντρώνει ποσοστό 14,1% σε ευνοϊκές γνώμες, ο Γιάννης Βαρουφάκης 13,5% και ο Κυριάκος Βελόπουλος 13,1%. Στο ερώτημα ποιο από τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ, θα θέλετε να κερδίσει έστω και με μία ψήφο διαφορά στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, το 35,8% απαντά η Νέα Δημοκρατία, το 29,7% ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 23,6% κανένα κόμμα. Στο ερώτημα ποιο από τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ, θα σας ενοχλούσε αν κερδίσει έστω και με μία ψήφο διαφορά στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, το 40,2% απαντά ΣΥΡΙΖΑ και το 39,8% απαντά Νέα Δημοκρατία. Οι πολίτες θεωρούν ότι τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας είναι η υγεία και η περίθαλψη με ποσοστό 45%, πανδημία COVID-19 με ποσοστό 43,1%, ανεργία με ποσοστό 35,9% και πληθωρισμός ακρίβεια ποσοστό 25,2%. Η λέξη φόβος εκφράζει κατά 47,5% τους πολίτες για το παρόν και το μέλλον της χώρας. Ακολουθούν οργή 43,7%, η ελπίδα με 35,3% και η ντροπή με ποσοστό 34,2%. Όσον αφορά στην πιθανότητα επιβολής γενικού lockdown το επόμενο χρονικό διάστημα, το 40,9% θεωρεί ότι είναι από πολύ έως αρκετά πιθανό, ενώ ποσοστό 53,4% εκτιμά ότι είναι λιγότερο ή καθόλου πιθανό. Αναφορικά με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, ποσοστό 38,3% θεωρεί ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτικό για όλους, ενώ ποσοστό 32,7% εκτιμά ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό για κανέναν πολίτη. Υπάρχει και μια ζώνη με επιμέρους επιλογές για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Παργινός είναι μαζί μου. Να πάμε γρήγορα με τον Γιάννη σε ένα σχολιασμό αυτών των δημοσκοπικών δεδομένων. Γιάννη, εγώ δεν θα το έλεγα ότι είναι έκπληξη το ποσοστό το διψήφιο που παίρνει το ΚΙΝΑΛ. Είναι μια απλή ερμηνεία της δυναμικής Ανδρουλάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με την έννοια ότι ο Ανδρουλάκης μετουσίωσε ξανά τη λέξη ελπίδα στο πρόσωπό του και γι' αυτό είχε αυτή την εκλογική δυναμική. Εγώ επαναλαμβάνω ότι αρχή άνδρα δείκνηση και πρέπει να δούμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Εννοείται. Ως πρόεδρο του κινήματος. Ναι. Από εκεί και πέρα. Εγώ διαβάζω όμως την κοινωνία. Μπορούμε να κάνουμε πολλές κρίσεις. Σύμφωνοι, αλλά διαβάζω την κοινωνία. Η και κοινωνία εγώ διαβάζω πριν... την κοινωνία και εγώ καθημερινά. Ναι, λέω, διαβάζω την κοινωνία με ποια έννοια. Με την έννοια ότι πριν δει τον Ανδρουλάκη, πριν τον καταλάβει όπως σωστά είπες, εναποθέτει ξαφνικά μέρος της κοινωνίας ελπίδες σε ένα νέο πρόσωπο. Προφανώς αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, βλέποντας ότι ούτε η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση μπορεί να μετουσιώσει την έννοια της ελπίδας. Υπό αυτή την έννοια το λέω. Ωραία. Εγώ θα πω το εξής. Κάνω κρίσεις, η μία είναι διαπιστωτική και οι άλλες δύο είναι ερωτηματικά. Σε δύο λεπτά όμως. Πρώτο το διαπιστωτικό. Ότι αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, την επαύριον των εκλογών και των πρώτων και των δεύτερων θα ψάχνουμε συμμαχικές κυβερνήσεις. Σωστό. Και το ερώτημα το πρώτο είναι, αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι με όμοιες με εκείνες που έφεραν πρώτον και δυναμικά πρώτον τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο? Και ένα δεύτερο ερώτημα, αν αυτές οι δημοσκοπήσεις κάνεις μία προβολή στον δικό σου επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο, μόνον σαν Σπύρος Νιάτης βρίσκεις ανταπόκριση?
Γιατί κάνει οποιαδήποτε εταιρεία κάποια δημοσκόπηση, κάποια μέτρηση της κοινής γνώμης. Την κάνεις και εσύ όμως. Διότι είσαι άνθρωπος της αγοράς, Σπύρο μου. Ναι. Όπως την κάνω κι εγώ. Καλό βράδυ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν βασικά δεδομένα. Όπως τα είδαμε, τα καταγράψαμε, προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Σε λίγη ώρα με τον Κυριάκο Μάνεση θα είμαστε μαζί εδώ στο ίδιο σκηνικό στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Έχουμε πολλά να πούμε. Το κεφάλαιο της δημόσιας υγείας θα είναι το μεγάλο θέμα με δύο συνεντεύξεις οι οποίες οπωσδήποτε θα προκαλέσουν και την προσοχή, ελπίζουμε την αντίδραση αυτών που έχουν ταχθεί να φυλάνε θερμοπύλες του τέστην των θεσμικών παραγόντων της τοπικής κοινωνίας. Σε λίγη ώρα λοιπόν. Το Σάββατο θα ξημερώσει και θα κυλήσει με αρκετό ήλιο καλή διάβγεια. Οι άνεμοι θα φυσούν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν βαθμιαία βορειοανατολική και θα φτάσουν τα 3 με 4 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα υποχωρήσει και έτσι το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς Κελσίου στα παιδινά και τα παράκτια του νησιού, τους 6 βαθμούς Κελσίου στα ορεινά και τους 4 βαθμούς Κελσίου στην κορυφή του Παντοκράτορα. Περαιτέρω πτώση θα σημειώσει από το απόγευμα, ενώ το κρύο θα είναι αισθητό κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα όπου θα σημειωθεί προς τα χαράματα παγετός.